Σε όλο το πλέγμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός στη συνέδευξή του στην ΕΡΤ. Εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πράσινο φως του State Department σχετικά με την απόκτηση των F-35. Μίλησε για τη Χάγη, για τις κόκκινες ελληνικές γραμμές, αλλά και για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία. Το ελληνικό αίτημα για F-35 είναι όριμο και θα εγκριθεί σύντομα από την αμερικανική κυβέρνηση, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει ένα τεκμηριωμένο αίτημα για την απόκτηση αεροσκαφών F-35. Ναι. Εκτιμώ ότι αυτό το αίτημα είναι όριμο και θα εγκριθεί κατά την άποψή μου σχετικά σύντομα από τις αμερικανικές αρχές, δηλαδή από το State Department ήδη έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με μια σημαντική αγορά η οποία θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις ένοπλες δυνάμεις και ειδικά την αεροπορία. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Ιανουαρίου, όπου θα επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο. Θα βρεθώ στις Ηνωμένες Πολιτείες 2 εβδομάδες από τώρα για πολύ λίγες μέρες, για ένα μεγάλο επενδυτικό φόρουμ το οποίο διοργανώνεται στην Νέα Υόρκη, προκειμένου να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και στους Αμερικάνους επενδυτές την μεγάλη επιτυχία της ελληνικής οικονομίας και να μπορέσουμε να κεφαλοποιήσουμε τις σημαντικές θετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Για τη διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι η Ελλάδα καταγράφει τη μείωση της τουρκικής προκλητικότητας. Ωστόσο, ο δρόμος για τη Χάγη είναι ακόμη μακρύς. Δεν είμαστε κοντά στο να πάμε στη Χάγη, αλλά σίγουρα δεν είμαστε τόσο μακριά όσο ήμασταν πριν από ένα χρόνο. Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε καταφέρει να πετύχουμε μια σημαντική εξομάλυνση στις σχέσεις μας. Μια εξομάλυνση η οποία αποτυπώνεται και στο πεδίο. Με σημαντικότατη μείωση, αν όχι μηδενισμό, της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος, απευθυνόμενος σε στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, αναφέρθηκε ξανά στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Doğru zamanda, doğru adımlarla milletimizin çıkarlarını gerek diplomasi, gerekse askeri sahada cesaretle savunuyoruz. Ege'den Karadeniz'e ve Doğu Akdeniz'e kadar mavi vatanımızı koruma noktasında ortaya koyduğumuz güçlü irade bunlardan biridir. Δεν είμαι αφελής. Έχω δει πολλές οβιδιακές μεταμορφώσεις της τουρκικής ηγεσίας, αλλά αυτή τη φορά, έχοντας κάνει πια 3 συναντήσεις με τον πρόεδρο Ερντογάν από τις εκλογές και μετά, είμαι πολύ πιο αισιόδοξος ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι και τουλάχιστον μπορούμε να κρατήσουμε ως κεκτημένο αυτή τη σημαντική εξομάλυνση των σχέσεών μας, ασχέτως του τι θα γίνει τελικά με τη μεγάλη μας διαφορά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι τους τελευταίους μήνες καταγράφεται σημαντική μείωση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.